Κύριε Παπαδημούλη, καλημέρα σας κύριε Παπαδημούλη, καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα κυρία Τσαπανίδου. Να σχολιάσουμε μαζί και το αποτέλεσμα της συμφωνίας του περασμένου Eurogroup, αλλά κυρίως να δούμε και κατά πόσο θα μπορέσει η κυβέρνηση να τα καταφέρει στο στοίχημα της αντιμετώπισης των προβλημάτων του πολίτη στην καθημερινότητά του, κύριε Παπαδημούλη. Από τα ασθενοφόρα που λείπουν μέχρι τις άλλες ελλείψεις ή τα αλαλούμ που δημιουργούνται, όταν το κράτος στην προσπάθειά του να μηχανογραφηθεί, να ενημερωθεί ηλεκτρονικά κλπ., δημιουργεί αυτά τα αλαλούμ, τελευταίο με τα ανασφάλιστα οχήματα. Μεγάλο το στοίχημα αυτό. Κυρία Τσαπανίδου, το στοίχημα για τη χώρα και όχι μόνο για την κυβέρνηση είναι να αξιοποιήσει τα θετικά της συμφωνίας του Eurogroup για να διορθώσει τα κακώς κείμενα τα οποία πριν 7 χρόνια οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, τα μνημόνια και το βαθύ πηγάδι της κρίσης. Χωρίστε τα λίγο αυτά. Δηλαδή πείτε μας, ναι, ποια είναι τα όπλα που παίρνετε μετά τη συμφωνία στα χέρια σας. Άμα αφήστε. Τι κέρδισε η χώρα, και αυτό το υπογραμμίζω για να το καταλάβουν και οι αντιπολιτευόμενοι, τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Κέρδισε ότι ενισχύθηκε η βεβαιότητα και η σταθερότητα στην Ελλάδα, και αυτό είναι καλό για τον τουρισμό, είναι καλό για την οικονομία, είναι καλό για κάθε πολίτη, ακόμη και για αυτόν που έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Κέρδισε ότι κανείς πια δεν συζητά για Brexit, και κέρδισε και ότι όλοι πια, ακόμη και οι φανατικοί του εδώ και τώρα εκλογές, ομολογούν πια ότι οι εκλογές απομακρύνονται και επομένως έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ποια είναι η προτεραιότητα? Ταχύτερη ανάπτυξη, ταχύτερη μείωση της ανεργίας, βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας με έμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη, και για να τα πετύχουμε αυτά πρέπει και όπου υπάρχει αλαλούμ και δυσλειτουργίες στη διοίκηση να αντιμετωπίζεται, και όπου υπάρχουν τρομακτικές καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης που πολλές φορές σαμποτάρουν επενδύσεις να αντιμετωπίζεται, και όπου υπάρχει παραβατικότητα και έγκλημα να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα, και όπου υπάρχει παρανομία και κλοπή του δημόσιου χρήματος να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα. Το στοίχημα είναι τώρα ένα. Τον Αύγουστο του 2018, μέχρι τότε, μέσα στους επόμενους 14 μήνες, να μπορέσουμε να αποδείξουμε έμπρακτα και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να σταθούμε στα πόδια μας και να προκόψει και να αναπτυχθεί αυτή η χώρα χωρίς μνημόνια, επιτροπία, χωρίς να έχει την ανάγκη του κάθε Σόιμπλε, για να το πω έτσι απλά. Και τώρα, επειδή βρισκόμαστε σε μια στιγμή λίγες μέρες μετά, πιστεύω ότι είναι καλό στην πολιτική αντιπαράθεση να πέσουν οι τόνοι. Φυσικά διαφορές υπάρχουν και στη δημοκρατία πάντα θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση. Να πέσουν οι τόνοι. Αυτός ο άγριος φανατισμός πρέπει να υποχωρήσει. Το δεύτερο, το πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε, νομίζω ότι θα φανεί μέσα στις επόμενες μέρες και εβδομάδες και από το πώς θα υποδεχθούν στο εξωτερικό οίκοι αξιολόγησης, αγορές, αναλυτές, την απόφαση του Eurogroup. Τα πρώτα σημάδια είναι θετικά. Τι εννοείτε το πώς θα προχωρήσουμε, τι θα κάνετε δηλαδή? Εννοώ ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσουμε αύξηση των επενδύσεων, να εξασφαλίσουμε ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να πετύχει, όπως έχει πετύχει μέχρι τώρα, τους στόχους που έχει θέσει για τον εαυτό της, πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% για το 2018, προκειμένου να μπορέσουμε με ένα σχεδιασμό που θα γίνει με τη συνεργασία και των τεχνοκρατών και με τη συνεργασία και των δανειστών, η Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2018 και μετά να έχει τα ίδια υποχρεώματα, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Στο Eurogroup πετύχαμε κάτι σημαντικό, το οποίο δεν έχει υπογραμμιστεί όσο έπρεπε κατά τη γνώμη μου. Ότι οι δανειστές είπαν καθαρά ότι εμείς θα σας εξασφαλίσουμε ένα μαξιλάρι σημαντικό χρηματοδοτικό για να βοηθείτε να βγείτε στις αγορές. Αυτό είπαν, κυρία Τσαπανίδου. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Το είπαν πολύ καθαρά. Βεβαίως, το άκουσαν, για την έξοδο στις αγορές. Το άκουσαν όλοι. Θέλω και να επίσης ρωτήσω, να προσθέσω όμως, κάτι ακόμη όμως. Ναι. Ολοκληρώστε. Να προσθέσω κάτι ακόμη. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την υπερβολή και την αντιπολιτευτική μιζέρια. Ούτε για πανηγυρισμούς προσφέρεται η απόφαση. Είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα. Όταν ο Ντράγκη λέει επισήμως
είναι ένα πρώτο βήμα για την ελάφρυνση του χρέους. Όταν η Λαγκάρτ, που πριν ένα μήνα ήταν στο αρνητικό, λέει είναι ένα πρώτο βήμα για την ελάφρυνση του χρέους, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το θέμα δεν θα πάει στις καλένδες, που σημαίνει πρακτικά αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές να είμαστε έτοιμοι με τα βήματα που θα έχουμε κάνει μέχρι τότε αυτό το πράγμα να αποσαφινιστεί παραπάνω. Το χρέος δηλαδή. Αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές. Ο οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του χρέους, κυρία Τσαπανίδου, είναι ήδη δεδομένος. Μάλιστα. Τα πρώτα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους εφαρμόζονται. Τα βραχυπρόθεσμα. Τα μεσοπρόθεσμα έχουν αποσαφινιστεί ακόμη παραπάνω. Ζητούσατε περισσότερο, και έχουν, φυσικά, και κυρία Τσαπανίδου, να σας εξηγήσω το απλό που εγώ το έχω μάθει από τη μάνα μου. Λέει, άμα το παιδί δεν κλάψει, δεν το βυζένει η μάνα. Λοιπόν, εμείς πετύχαμε κάποια πράγματα επειδή ζητούσαμε και περισσότερα. Ο Σαμαράς με το Βενιζέλο λέγανε το χρέος είναι βιώσιμο και ζητάμε απλώς πιστοποιητικό. Λοιπόν, εμείς πετύχαμε επειδή θέσαμε το μπορώ θέμα. Μπορώ λίγο να σας θέσω κανένα δύο ερωτήσεις. Ξεκινώντας μάλιστα από αυτό, που εσείς λέτε τώρα, ότι ο Σαμαράς έθετε με το Βενιζέλο κλπ. Θέματα βιωσιμότητας χρέους. Ο Σαμαράς στο τελευταίο του Eurogroup είχε πάρει την ίδια υπόσχεση, σας θυμίζω. Δηλαδή είχε πάρει την υπόσχεση ότι η χώρα θα στηριχτεί προκειμένου να βγει στις αγορές. Γιατί η δική σας υπόσχεση είναι κάτι διαφορετικό? Σας απαντώ, κυρία Τσαπανίδου. Τι δηλαδή παραπάνω πήρατε εσείς αυτή τη φορά? Και θα το συνδυάσω και με τους στόχους που είχατε βάλει και που δεν φαίνεται να τους έχετε πετύχει. Δηλαδή, ούτε στις αγορές θα βγείτε, δοκιμαστικά όπως θέλατε, ούτε QE παίρνετε, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι γερμανικές εκλογές, άρα πιάσουν Νοέμβρη και βλέπουμε, ούτε χρέος πήρατε, πιο συγκεκριμένα. Οι στόχοι που είχατε βάλει και καθυστερούσατε την διαπραγμάτευση, αποτύχαν όλοι. Δεν τους κερδίσατε. Αν δείτε, κυρία Τσαπανίδου, μετανιώνετε για το χρόνο που χάσατε. Πρώτα απ' όλα, κάνατε μια αποτίμηση. Θα σας πω ότι με την αποτίμηση που κάνατε διαφωνώ. Και αν δηλαδή... δεν σας πείθει, θα σας εξηγήσω. Και αν δεν σας πείθει ο Παπαδημούλης, διαβάστε το γερμανικό τύπο, διαβάστε τις δηλώσεις των πιο σκληρών δεξιών βουλευτών στην Γερμανική Βουλή, που κατηγορούν το Σόιμπλε ότι έκανε μεγάλες υποχωρήσεις προς την Ελλάδα. Αν δεν σας πείθω εγώ, δέστε την πορεία των ομολόγων των ελληνικών στη δευτερογενή αγορά, που με την ανακοίνωση της απόφασης του Eurogroup έπεσαν σε ποσοστό χαμηλότερο από το 2010. Γιατί δεν το πιάνουμε ένα θέμα? Σας πείθω... Πείτε μου, θα βγείτε στις αγορές και θα βγείτε άμεσα? Τα βάλατε όλα μαζί και σας απαντώ, σας απαντώ ότι με την εκτίμησή σας, που έχει υπερβολικά στοιχεία αρνητικά, που βλέπετε το ποτήρι όχι μισοάδιο, σχεδόν άδιο, διαφωνώ. Και λέω, γιατί ο στόχος μου δεν είναι να πείσω την Πόπη Τσαπανίδου, ως πολίτης έχετε το δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Λέω ότι και ο νεοδημοκράτης μικρομεσαίος επιχειρηματίας και ο νεοδημοκράτης άνεργος έχει συμφέρον να αξιοποιήσουμε αυτό το θετικό βήμα που πανθομολογείται ότι είναι ένα συμβιβασμό σμεν, δεν πήρε η Ελλάδα ότι ζήταγε, αλλά πήρε αρκετά για να πατήσουμε πάνω σε αυτό το σκαλοπάτι να πετύχουμε περισσότερα. Ο ιδιοκτήτης του Σταρ, πριν δύο εβδομάδες, ένας επιχειρηματικό συνέδριο, ο κ. Βαρδινογιάννης, είπε για να πετύχουμε κάποιους στόχους στο νέο περιβάλλον χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη ενότητα. Τι είναι ο Βαρδινογιάννης, φίλος του ΣΥΡΙΖΑ? Το αυτονόητο λέει ως επιχειρηματίας. Και λέω το εξής. Ακούστε, κυρία Τσαπανίδου, γιατί τώρα συζητάμε για το αν θα καταφέρουμε να βγάλουμε μέσα στο επόμενο διάστημα τη χώρα από το βαθύ πηγάδι της χρεοκοπίας, της επιτροπίας των μνημονίων που την έριξαν αυτοί που την κυβερνούσαν τότε. Και δεν την κυβερνούσε ο Τσίπρας. Ναι, αλλά προσέξτε ούτε, λίγο, ακούστε, κύριε Παπαδημούλη όμως, ναι, κάνετε μία αποτίμηση και επικαλείστε και την πρόσφατη ρίση του κυρίου Βαρδινογιάννη και καλά κάνετε. Δέχθηκε επιθέσεις. Μιλάτε για ενότητα την οποία εσείς στο παρελθόν δεν είχατε παράσχει όταν σας είχε ζητηθεί. Ο ιδιοκτήτης του Σταρ δέχθηκε επιθέσεις. Γιατί είπε το αυτονόητο? Ναι, αλλά και τώρα δεν συζητάμε για τον ιδιοκτήτη του Σταρ. Συζητούμε για την πολιτική υπόσχεση και κυβέρνηση. Και σας έκανα συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι, και σας απαντώ. Δεν απαντήσατε ακόμα. Σας ρώτησα, θα βγείτε στις αγορές? Θα βγείτε δοκιμαστικά όπως είχατε βάλει στόχο? Έχετε πάρει τα έγκυα από αυτό το γύρο που να βγείτε στις αγορές μέσα στο καλοκαίρι? Κυρία Τσαπανίδου, η απόφαση του Eurogroup, παρόλη την καταστροφολογία και το μηδενισμό που κάποιοι συνεχίζουν κολλημένη βελόνα στην Αθήνα, αφήνει ανοιχτό το δρόμο για την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Δεν τον κλείνει. Από εκεί και πέρα, το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να το πω και θα ήταν λάθος η πολιτική για μια απόφαση που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνουν προβλέψεις. Αυτό που λέω είναι ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και ότι όσο πιο γρήγορα αποσαφινιστεί
όπως ζητάει η Ελλάδα, όπως ζητάει η Κομισιόν, όπως ζητάει η Λαγκάρτ, όσο πιο γρήγορα αποσαφινιστούν και παραπάνω τα λεγόμενα μεσοπρόθεσμα για το χρέος, τόσο πιο γρήγορα και ουσιαστικά Μάλιστα. θα γίνει και αυτό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, προσθέτω, σας λέω ουσιαστικά πράγματα, παρακαλώ προσέξτε τα. Τα προσέχουμε. Κατά τα άλλα, η έξοδος στις αγορές είναι κάτι που έχει την αυτονομία του σε σχέση με την ένταξη στο QE και θεωρώ πολύ πιο σημαντική από την ίδια την ένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση, την τελευταία παράγραφο της απόφασης του Eurogroup που λέει απλά, για να το καταλάβουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ότι οι δανειστές δεσμεύονται να δημιουργήσουν ένα ισχυρό μαξιλάρι ρευστότητας για να βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει στις αγορές. Γιατί γίνεται αυτό? Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί από τα 86 δις του δανείου που συνόδευσε το τρίτο μνημόνιο, περισσεύουν αρκετές δεκάδες δις που δεν τα χρειαστήκαμε. Ναι. Αυτά λοιπόν θα είναι το μαξιλάρι, η εγγύηση. Και ο δεύτερος λόγος είναι ο πολύ απλός, ότι μπορεί εδώ διάφορα κανάλια, εφημερίδες, αντιπολιτευόμενοι τον Τσίπρα να λένε έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η Ελλάδα ούτε οι δανειστές θέλουν τέταρτο μνημόνιο. Μάλιστα. Για δε τις δεσμεύσεις από το 18 και μετά, και για όσο πάει, αυτές είναι καλύτερες από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή μιας χώρας στην Ευρωζώνη. Παράδειγμα, πρωτογενές πλεόνασμα. Με βάση το σύμφωνο σταθερότητας, που είναι ένας στενός κορσές, mm-hmm. το πρωτογενές πλεόνασμα για μια χώρα πρέπει να είναι 2,6% το χρόνο. Εμείς πετύχαμε να είναι περί το 2%, αρκετά χαμηλότερο. Οι προηγούμενοι, στους οποίους εγώ δεν θα ξεχάσω, δεν έχω μνήμη λοδοφάγου, παρότι δεν είμαι φανατικός, είχαν υπογράψει πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2030 4,5%. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη προσέγγιση στο αποτέλεσμα του Eurogroup. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ναι, θέλετε, να. Θέλετε και άλλο. Και τότε θα μου δώσετε χρόνο. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα γυρίσω. Ναι. Τι θα μας πείτε δηλαδή μετά, για πείτε μου. Ενδιαφέροντα πράγματα. Θα απαντήσετε και σε κάνα δύο ερωτήσεις δικές μου. Απάντη... Δεν σταύρωσα ερώτηση, κύριε Παπαδημούλη. Απάντησα σε όλες. Έρχομαι αμέσως μετά. Επανέρχεστε σε ό,τι θέλετε. Έρχομαι αμέσως μετά. Πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αν θέλετε και εσείς ερωτήσεις, στο Twitter, στο Facebook, στο Instagram, περιμένω τις δικές σας ερωτήσεις. Το iPhone 7, ειδικό σας, το 1.46.47, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν και πάλι κοντά σας με το υπέροχο iPhone 7, ειδικό σας το 1.46.47 και τον κύριο Παπαδημούλη, τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και φυσικά ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ κοντά μας στο στούντιο της εκπομπής, για να δούμε λιγάκι τα της επόμενης μέρας που είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Εσείς θέλατε να μας πείτε κάτι και γι' αυτό μείναμε παραπάνω στην εκπομπή, αλλά πριν το πείτε αυτό, θα ήθελα να μας δώσετε λίγο τον οδικό χάρτη μέσω του οποίου θα καταφέρετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που βασανίζουν τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα ασφαλισμένο, τον Έλληνα πολίτη, κύριε Παπαδημούλη. Κυρία Τσαπανίδου, το κλειδί είναι ισχυρότερη οικονομία για να μειώσουμε την ανεργία, να παράγουμε περισσότερο πλούτο στην Ελλάδα για να μπορούμε να τον μοιράζουμε και δικαιότερα. Αυτό που γίνεται φέτος στον τουρισμό να μπορέσουμε να το πετύχουμε και στη γεωργία, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να βελτιωθεί και η ικανότητα της διοίκησης να φέρνει αποτελέσματα. Ναι. Και να υπάρξει και ένα ηπιότερο πολιτικό κλίμα με βάση πια την ομολογημένη παραδοχή. Το λένε σε όλο τον κόσμο, ας το καταλάβουν όλοι και στην Αθήνα, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να είναι στο ταβάνι η ένταση της κομματικής αντιπαράθεσης. Από εκεί και πέρα. Θέλει την και πρώτη λεφτά, ευθύνη. Και λεφτά δεν σας έδωσαν πολλά για να γυρίσετε στην οικονομία. Προσέξτε. Την πρώτη ευθύνη για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στην καθημερινότητα του πολίτη την έχει η κυβέρνηση. Και άρα νομίζω ότι το στίχημα το πρώτο για τον Πρωθυπουργό στη νέα φάση και το έθεσε ο ίδιος και πιστεύω θα το υπογραμμίσει και στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι τώρα πια δεν έχουμε τη δικαιολογία ότι διαπραγματευόμαστε. Τώρα το 95% της διαπραγμάτευσης έχει τελειώσει. Τώρα πια πρέπει να κυβερνήσουμε αποτελεσματικότερα. Και από εκεί και πέρα, για το θέμα των χρημάτων,
Προφανώς τα 1,6 δις για ληξιπρόθεσμα στο εσωτερικό είναι πολύ λιγότερα από τα 4,8 που είναι οι οφειλές. Είναι όμως μια σημαντική ανάσα, βοηθάνε την αγορά. Το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Τσαπανίδου? Το κυριότερο είναι ότι μέσα σε αυτή τη δυσκολία, με την αβεβαιότητα και την εκκρεμότητα της δεύτερης αξιολόγησης, η οικονομία σταμάτησε να κατεβαίνει και μπήκε σε θετικούς ρυθμούς. Είχαμε αύξηση των επενδύσεων 12% στο πρώτο τρίμηνο. Έχουμε μια μείωση της ανεργίας η οποία δεν φτάνει. Το να πας από το 27 στο 23 είναι καλό, αλλά πρέπει η ανεργία να κατέβει γρήγορα και τα επόμενα χρόνια να συνεχιστεί. Το κλειδί λοιπόν εμείς είναι να αποδεικνύουμε καθημερινά ως χώρα και η εκάστοτε κυβέρνηση στον πολίτη ότι μπορούμε να τα καταφέρνουμε καλύτερα και ότι βάλαμε μυαλό από τις παθογένειες που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Αν θέλουμε από τον Αύγουστο του 2018 και μετά να μην έχουμε ανάγκη τον κάθε Σόιμπλε, δεν πρέπει απλώς να μπορούμε να δανειζόμαστε από τις αγορές με λογικά επιτόκια, όπως κάνουν οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αλλά πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κουμάντο στον τόπο μας, όχι απλώς με δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία, αλλά και αποτελεσματικά υπέρ του πολίτη. Κάτι να σας πω ένα αριθμό για να το καταλάβω. Ναι, βεβαίως. Ότι αυτό είναι εφικτό. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Δουλειά, αλλά μπορούμε. Έχουμε αντιμετωπίσει μεγαλύτερες δυσκολίες και τα έχουμε καταφέρει. Η Πορτογαλία έχει, σε σύγκριση με την Ελλάδα, τις ίδιες ή και χειρότερες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις. Δανείζεται από τις αγορές 2,5% φτηνότερα από ό,τι είναι τα ομόλογα. Και επίσης είναι 5 σκάλες πιο ψηλά από ό,τι είναι σήμερα η Ελλάδα στο πώς την αξιολογούν οι διεθνείς αγορές. Άρα, αν καταφέρουμε να κυλήσει αυτό το πράγμα, έχει να κερδίσει και ο άνεργος που θα βρει δουλειά, έχει να κερδίσει και ο μισθωτός, γιατί όσο υπάρχει ανεργία πάρα πολύ ψηλή, ο κακός εργοδότης στίβει τον εργαζόμενο και δεν τον πληρώνει για αυτά που δουλεύει. Και θα κερδίσει και αυτός που θα επενδύσει τώρα στην Ελλάδα, η οποία είναι γεμάτη ευκαιρίες. Και αυτό μας το λένε άνθρωποι που ξέρουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και θέλουμε επιπλέον και σταθερότητα. Γι' αυτό, παρά τις μεγάλες μας διαφορές με την Τουρκία, έχει αξία να κρατάμε αυτή τη διαρκή επικοινωνία σταθερά πάνω στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των εθνικών μας συμφερόντων, γιατί εμείς σήμερα, φέτο θα κάνουμε ρεκόρ στον τουρισμό. Ο τουρισμός της Τουρκίας έχει καταστραφεί, όπως και η οικονομία της δεν πάει καλά. Τι δείχνει αυτό? Ότι η πολιτική σταθερότητα μαζί με το σχέδιο μπορεί να μας επιτρέψει να βγάλουμε τη θηλιά από το λαιμό μας. Τη θηλιά δεν την έβαλε ο Τσίπρας στους Έλληνες. Τη βάλαν αυτοί που χρεοκοπήσαν τη χώρα. Ένα λεπτό έχω μόνο και θα πρέπει να δώσετε μια σύντομη απάντηση. Θα κάνω πολύ σύντομη ερώτηση. Εξαιρετικά όλα αυτά, αν μας τα λέγατε, ενώ είχαν γίνει εκλογές χθες και βγήκατε πριν από 3 μήνες στην κυβέρνηση. 2 χρόνια και κυβερνάτε. Γιατί δεν καταφέρατε μέσα σε αυτό το περιβάλλον να φτιάξετε έστω τα μισά από όσα λέτε? Κυρία Τσαπανίδου, δεν είμαστε ούτε τέλειοι ούτε αλάνθαστοι. Και λάθη κάναμε και παραπάνω από όσα μπορούσαμε τάξαμε. Βρήκαμε δυσκολίες πολύ μεγαλύτερες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην εναλλακτική λύση που είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν έκλεψε το δημόσιο χρήμα, δεν χρεοκόπησε τη χώρα, δεν έφερε αυτό στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα, δεν λέει αυτό βάστα Σόιμπλε. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν μπορεί τώρα μόνος... ζητάτε από τη μία συνένεση, ζητάτε σταθερότητα από τα πολιτικά κόμματα, ζητάτε να μην ανεβάζουν τους τόνους και εσείς λέτε εδώ δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ βάστα Σόιμπλε. Ναι. Αυτό τι είναι, πόλωση δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Εσείς δεν κάνετε αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν? Σας είπα πριν. Και ακούστηκε πολύ δικοπλαστικό αυτό, αλλά έτσι. Σας είπα πριν ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να έχει επιχειρήματα, δεν πρέπει να έχει βρίσκεσαι. Όταν εγώ είπα, κυρία Τσα. Τι εννοώ, να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είπα, η Φόφη Γεννηματά, παρότι μας έχει αλλάξει τα φώτα στην Κρητική, έστειλε μια επιστολή στους ευρωσοσιαλιστές και είπε: βάλτε πλάτη, βοηθήστε για το ελληνικό χρέος. Και λέω: ας κάνει το ίδιο και ο Μητσοτάκης. Να σηκώσει το τηλέφωνο. Ξέρετε τι εισέπραξα? Βρισχές από την Νέα Δημοκρατία ότι η πρόταση Παπαδημούλη τον οδηγεί στην αυτογελιοποίηση. Αυτή είναι η διαφορά. Τι φοβάστε, κάτι τελευταίο, τι φοβάστε? Εσείς είστε κυβέρνηση, ισχυρή πλειοψηφία, έχετε μασίφ τους βουλευτές σας, δεν φεύγει κανένας, δεν διαγράφεται κανένας, δεν σε όλα με βαριά καρδιά ψηφίζουν. Τι φοβάστε, τι μπορεί να φέρει μια πολιτική αστάθεια δηλαδή στον τόπο? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν κινδυνεύουμε από την πολιτική αστάθεια όλοι. Την έχετε επισημάνει γύρω στις 5 φορές το τραπέζι. Γιατί πρέπει να προφυλάσσεσαι από τους κινδύνους. Γιατί αυτό ρωτώ, ποια μπορεί να είναι η απειλή? Να σας το πω διαφορετικά.
Αν αυτή τη στιγμή αφήναμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια και αντί να δούμε πώς θα γίνουν επενδύσεις, να μειωθεί η ανεργία, να βελτιωθούν κάποια πράγματα στην καθημερινότητα του πολίτη, στείναμε κάλπες, τότε θα πηγαίνανε πάρα πολύ πίσω τα πάντα. Ναι. Αυτό το καταλαβαίνουν και πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΕΒ για λόγους κοινωνικών ταξικών συμφερόντων, όπως ο ΣΕΒ, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Μίχαλος. Η μισή νεοδημοκράτες. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις και τις πιο αρνητικές για το ΣΥΡΙΖΑ, το 60% και βάλε των ψηφοφόρων λέει όχι προώρες εκλογές. Θα το καταλάβει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Παπαδημούλη. Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.